στα περισσότερα, σχεδόν σε όλα τα θέματα της πρότασής μας για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση, υπήρχε συμφωνία ή πάρα πολύ σημαντική προσέγγιση ανάμεσα εμάς και τους εκπροσώπους των δανειστών. Αν υπήρχε χρόνος και δεν υπήρχε η αναγκαστική διακοπή λόγω των εργασιών της Ιερινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον, είμαι πεπισμένος ότι θα είχαμε καταλήξει ήδη σε τελική συμφωνία. Θα σας πω μετά λεπτομέρειες για τα σημεία της προσέγγισης. Οφείλω να σας πω όμως ότι η ασφαλιστική μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο, ούτε καν κυρίως, ζήτημα εφαρμογής μνημονιακών δεσμεύσεων. Έχουμε ενσωματώσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις σε ένα συνολικό πλαίσιο δομικών αλλαγών που αποτελούν την πιο φιλόδοξη προσπάθεια μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού συστήματος των τελευταίων δεκαετιών, στη βάση αρχών που δεν είχαν τηρηθεί στο πλαίσιο του άνορχου, πελατειακού και στρεβλού από κάθε άποψη, όχι μόνο από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και άποψη αναλογιστικής συστήματος του παρελθόντος. Η μεταρρύθμισή μας χαρακτηρίζεται από δύο βασικές αρχές: ισονομία, ίδια εφαρμογή όμοιων κανόνων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό το νομοσχέδιο που κατεθεί την ερχόμενη εβδομάδα περιλαμβάνει και τα σχετικά με τη συντάξη του δημοσίου, όπου θα ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι κανόνες που θα ισχύουν και για τον ιδιωτικό τομέα. Οι ίδιοι κανόνες μεταξύ μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για να πάψουν οι μισθωτοί να είναι τα συνήθη θύματα και υποζύγια που υποβαστάζουν όλα τα οικονομικά βάρη της ελληνικής πολιτείας. Και επειδή η ισονομία δεν αρκεί για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων, συνδυάζεται από την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης, από τη μέρημνα δηλαδή, για μεγαλύτερη προστασία των πιο αδύναμων και των μεσαίων στρωμάτων. Η ίδια λογική αναδιανομής και προστασίας που ακούσατε από τον Υπουργό Οικονομικών ότι χαρακτηρίζει το φορολογικό νομοσχέδιο, χαρακτηρίζει και το ασφαλιστικό, ακριβώς γιατί είναι κοινή η επιλογή μας, αυτή που μας προσδιορίζει στον πολιτικό χάρτη, που όπως είπε και ο Ευκλήδης, έχει βορρά και νότο, έχει αριστερά και δεξιά, υπέρ μιας πολιτικής που είναι πολιτική αριστερή, υπέρ των αδύναμων, κοινωνικά ανεδενεμητική και κοινωνικά δίκαιη. Γι' αυτό το λόγο, στο σύντομο δελτίο τύπου που έχουμε ετοιμάσει και που αποτελεί μια ανάπτυξη ανασκευής ψευδών και ανακριβών ειδήσεων που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας για να συσκοτήσουν την προσέγγιση που πετύχαμε χθες το βράδυ, έχουμε ετοιμάσει και ένα αναλυτικότερο δελτίο τύπου με παραδείγματα συγκριτικά παλαιών και νέων συντάξεων που αναδεικνύουν ακριβώς αυτά που είπα προηγουμένως. Το έχω δω να σας το δώσω και προφανώς στους συντάκτες του δικού μας του Υπουργείου που έχουν ειδική μεταχείριση θα σταλεί στα email τους αμέσως μετά το τέλος της συνέντευξης αυτής. Αναφέρομαι σύντομα στη διάψευση αυτών των ανακριβών ειδήσεων που έχουμε συνηθίσει να συσκοτίζουν την αλήθεια για το ασφαλιστικό. Θα πω δύο πράγματα για την προσέγγιση που είχαμε και νομίζω ότι αρκετές από τις ερωτήσεις σας θα απαντηθούν από αυτά που θα σας πω, τις τεκμερώμενες ερωτήσεις σας. Και φυσικά θα έχουμε δυνατότητα και μετά να απαντήσω σε λίγες από αυτές. Υπάρχει απόλυτη προστασία των κύριων συντάξεων. Και μετά το 2018, ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί αυτό στη διαπραγμάτευση. Οι κύριες συντάξεις μάλιστα θα αρχίζουν να αυξάνονται μετά το 2018, οι υφιστάμενες, όταν ευθυγραμμιστούν με τις νέες, αυτές δηλαδή που θα προκύπτουν από το νέο σύστημα υπολογισμού. Η Εθνική Σύνταξη έχει εξασφαλιστεί στα 3,84 ευρώ και όχι στα χαμηλά ύψη τα οποία ακούγαμε το τελευταίο διάστημα. Καμιά επικουρική σύνταξη μικρού ή μεσαίου συνταξιούχου δεν πρόκειται να μειωθεί. Για να αντιμετωπίσουμε το δομικό έλλειμμα του ΕΤΕΑ, στο πλαίσιο των προτάσεων που
υποβάλαμε στους θεσμούς περιλαμβάνεται ένα τρίπτυχο μέτρων, το οποίο επί της αρχής έγινε δεκτό και από αυτούς. Χρήση δηλαδή πολύ περιορισμένων αναπροσαρμογών στις επικουρικές συντάξεις που αφορούν, κρατήστε αυτό το νούμερο, το 10% των υφιστάμενων συνταξιούχων. Μόνο το 10% των υφιστάμενων συνταξιούχων. Προστατεύουμε απολύτως το εισόδημα του 90% των συνταξιούχων. Χρήση των αποθεματικών και δυνατότητα χρήσης της επιλογής που έχουμε συμφωνήσει με τους κοινωνικούς εταίρους, λελογισμένης αύξησης των εισφορών. Το μείγμα μεταξύ αυτών των τριών δυνατοτήτων είναι υποσυζήτηση. Επαναλαμβάνω όμως εδώ κάτι που είπε προηγουμένως και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι εμείς δεσμευόμαστε να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που φέρουν την υπογραφή μας. Τα μέσα όμως θα επιλέξουμε για να εφαρμόσουμε τα συμφωνηθέντα. Σε μια κυβέρνηση που είναι δημοκρατικά εκλεγμένη, ανάγονται πάντοτε στην ευχέρεια της δημοκρατικά νομιμοποιημένης από το λαό πολιτικής εξουσίας να τα επιλέξει. Ούτως ή άλλως σας είπα ότι και σε αυτά τα πράγματα έχουμε φτάσει σε πάρα πολύ μεγάλη προσέγγιση και με τους θεσμούς. Εντελώς ανακριβείς είναι οι πληροφορίες ότι θα κοπεί το ΕΚΑΣ για να κλείσει συμφωνία. Όπως γνωρίζετε, η σταδιακή απομείωση του ΟΚΑΣ και η κατάργησή του μέχρι το 2019 αποτελεί πρόβλεψη του νόμου 4336 του 2015 που έχει ψηφιστεί όχι μόνο από τη σημερινή κυβερνητική πλειοψηφία αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ και από το Ποτάμι. Και ακριβώς η ασφαλιστική μεταρρύθμιση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό που θα προέκυπτε αν απλώς εφαρμόζαμε την μνημονιακή δέσμευση με την εισαγωγή της Εθνικής Σύνταξης, η οποία επιτυγχάνει με πολύ αποτελεσματικότερο και δικαιότερο τρόπο αυτό που μερικά αποσπασματικά και σε πολλές περιπτώσεις στρεβλώνοντας τη λογική της ασφαλιστικής ανταποδοτικότητας επιχειρούσε να πετύχει το ΕΚΑΣ, δηλαδή την προστασία των φτωχότερων και την προστασία των συνταξιούχων με το χαμηλότερο εισόδημα από τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι μεταβατικές διατάξεις που πετύχαμε στη διαπραγμάτευση ή που είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να γίνουν αποδεκτές από το σύνολο των εταίρων μας δεν βελτιώνουν μόνο τις προβλέψεις του προσχεδίου που είναι σε γνώση σας αλλά σε μεγάλο βαθμό και τις παραχωρήσεις που κάναμε κατά τον κοινωνικό διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς, ειδικά προς τους επιστήμονες ελεύθερους επαγγελματίες. Υπολογίζουμε ότι το 80% του πληθυσμού των αυτοαποσχολούμενων πρόκειται να έχει χαμηλότερες εισφορές από ό,τι στο παρελθόν. Ακριβώς στο πλαίσιο της αναδυναμητικής λογικής που χαρακτηρίζει γενικά την πολιτική μας. Όπως θα δείτε επίσης στο συγκριτικό πίνακα που θα σας έδωσα, που θα σας δώσω μάλλον στο τέλος, για εκείνους μισθωτούς που σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να έχουν κατά πλειοψηφία, το σύστημα Εργάνη μας λέει σχεδόν κατά 80% αποδοχές κάτω από 1.000 ευρώ, το νέο σύστημα του Συνδυασμού Εθνικής Σύνταξης με τα ποσοστά αναπλήρωσης που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς και τα οποία είναι περίπου τα αυτά του προσχεδίου. Επαναλαμβάνω λοιπόν για το 80% αυτών των μισθωτών, οι νέες συντάξεις είναι υψηλότερες από τις σημερινές. Αυτά ήθελα να σας πω. Το νομοσχέδιο θα κατεθεί την επόμενη εβδομάδα. Είμαστε σε φάση ποσοτικοποίησης και ανταλλαγής ορισμένων στοιχείων και με τους θεσμούς. Πρόκειται να δεχθούμε προφανώς βελτιωτικές προτάσεις εκ μέρους τους. Σε ό,τι αφορά όμως υποχωρήσεις που ανάγονται
σε περικοπές συντάξεων, θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια πλέον. Δεν υπάρχει ανάγκη για παρόμοιες νέες περικοπές, γιατί υπερκαλύπτουμε τους μνημονιακούς στόχους και πετύχαμε αυτή η μικρότερη συνταξιοδοτική δαπάνη, αναγκαστικά μικρότερη, όχι μόνο λόγω της εφαρμογής της μνημονιακής δέσμευσης, αλλά λόγω των μεγάλων ελλειμμάτων που είχαμε, να συνδυαστεί με ένα δικαιότερο τρόπο διανομής. Με λίγα λόγια, έχουμε μια μικρότερη συνταξιοδοτική πίτα, τη μοιράζουμε όμως με δικαιότερο τρόπο που προστατεύει τον εισόδημα των αδύναμων και των μεσαίων στρωμάτων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία.